Κοσμοράδιο 95,1, Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης και απέναντί μου έχω μια κυρία η οποία τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στις πίστες με επιτυχία, ξεκίνησε να εδραιώνεται από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη με ένα πλατή χαμόγελο. Θα μάθουμε περισσότερα γιατί δεν έχουμε πει πολλά στον αέρα, λένε ζευγάρα εμείς. Ήρθε η στο ώρα. Κοσμοράδιο. Ήρθε η ώρα. Καλώς όρισες λοιπόν στους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Καλώς σας βρίσκω. Είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάω μαζί σου. Το είχαμε πει πριν δύο χρόνια περίπου. Τηλεφωνικά. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Έφτασε η ώρα. Εδώ Θεσσαλονίκη με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζει τα κάθεκτη. Μέχρι πότε θα πάτε? Γνωρίζετε? Αυτό δεν το γνωρίζω, απλά ξέρω ότι ήταν μια, για μας είναι τεράστια η σεζόν, γιατί δεν μετράμε μόνο τη Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε από μια full σεζόν της Αθήνας. Νομίζω ότι με τον Πέτρο νιώθω ότι είμαστε χρόνια, αλήθεια, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι ένα μουσικό σχήμα το οποίο γνώρισε την απόλυτη επιτυχία και αισθάνομαι και ευλογημένη και χαρούμενη. Το αγάπησε ο κόσμος και πέρασα και πολύ καλά λόγω του ότι έχω και μια πολύ καλή χημεία με τον Πέτρο. Είναι φίλος μου, γελάμε πάρα πολύ, συνεργαζόμαστε πολύ όμορφα. Ήταν μια μαγική σεζόν. Λέω ήταν, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οπότε είναι μια μαγική σεζόν. Άρα δεν ρωτώ για τα καμαρίνια, μου το απάντησες. Όπου υπάρχουν καλά καμαρίνια, βγαίνει και προς τα έξω. Ναι. Βγαίνει και προς τα έξω η επιτυχία όμως. Τι πλατίνα? Τι να πω. Καταρχάς θέλω να πω τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη του. Τι να πω για τα τραγούδια που μου έδωσε ο Πέτρος, να πω ότι ο άνθρωπος μου έχει δώσει. Ευλογημένος. Έχω χάσει το λογαριασμό. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του κόσμου προς τα τραγούδια μου. Τι καινούριο έχουμε? Έχουμε πολλά καινούρια. Ετοιμάζω το δίσκο μου με τίτλο Προαίσθημα, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα πολλής δουλειάς πραγματικά. Έχω περάσει ώρες ατελείωτες στο στούντιο και ανυπομονώ να βγει για να ακούσει και ο κόσμος, να το μοιραστώ με τον κόσμο. Βγαίνει από την εταιρεία μου την Panic Records, που τους ευχαριστώ επίσης πολύ. Πολλή δουλειά και ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας. Ανυπομονείς να το μοιραστείς μαζί μας, εγώ θα σου κάνω την εξής ερώτηση, που είναι απορία όλου του κόσμου. Εκεί που ήταν το πικ της καριέρας σου, εξαφανίζεσαι και ξαναεπιστρέφεις δρυμύτερη. Αυτό το break ήταν εσωτερική ανάγκη. Γιατί έγινε? Θα σου πω, Τάσο, ότι μάλλον έχεις μπερδευτεί με την έννοια ότι εξαφανίστηκα, εκτός και αν το λες μόνο σε μένα, εξαφανίστηκα λόγω COVID. Υπήρχε μια... Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά υποκειμενικό. Δηλαδή, αυτή η πανδημία στον καθένα στήχησε διαφορετικά. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και λίγο, ξέρεις, φοβητσιάρα με τις... Κλείστηκες, αποτραβήθηκα. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι απήχα από τη δουλειά, γιατί δούλευα στο σπίτι μου, ετοίμαζα καινούργια τραγούδια, καινούργια σχέδια, προσπαθούσα να εξελιχθώ γενικότερα στη δουλειά μου. Νομίζω ότι ήταν μια περίοδος που ο καθένας έκανε λίγο το ταξίδι μες στον εαυτό του, άρχισε να απαντά στα ερωτηματικά του και εμένα δεν θα έλεγα ότι μου έκανε κακό, θα έλεγα ότι μου έκανε καλό. Εύκολο ή δύσκολο, μια όμορφη κοπέλα, νέα κοπέλα, να υπερασπίζεται το ελαφρυλαϊκό τραγούδι. Γιατί όσες είναι νέες και ωραίες, ξεκινάνε με pop. Και μετά στην πορεία, όσο οριμάζουν, κατευθύνονται προς άλλα μονοπάτια. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές η εικόνα τρέχει πιο μπροστά από τη φωνή και από την καταξίωση και την αναγνώριση μιας λαϊκής φωνής. Ξέρεις τι, δεν θεωρώ ότι είναι ο κανόνας αυτός. Βέβαια, είναι σε μεγάλο ποσοστό, τα λες καλά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο κανόνας. Όταν τα ακούσματά σου, η χρειά σου, τα θέλω σου, τα γούστα σου πιο λαϊκά είναι, όπως είπα πριν, σε πιο λαϊκούς δρόμους. Γενικά, επειδή εγώ έχω και λίγο άγνοια κινδύνου στη ζωή μου, το τολμάω. Εγώ για μένα μιλάω. Με τι ακούσματα λοιπόν μεγάλωσε η Λένα Ζευγαρά? Λαϊκά ακούσματα, πάσης φύσεως. Πάσης φύσεως λαϊκά ακούσματα. Δηλαδή, είχα το μπουζούκι στα αυτιά μου, είχα το κλαρίνο στα αυτιά μου, το βιολί στα αυτιά μου. Οπότε είναι κάτι το οποίο με εξέφραζε και σαν νοοτροπία, να σου το πω έτσι, σαν μουσική νοοτροπία, σαν μουσική παιδεία. Οπότε το τόλμησα. Και τόλμησα να βγω με το πρώτο μου τραγούδι, το «Μην κάνεις όνειρα», γιατί ο Θεός γελάει, που έγραψε και τους
στίχους. Ένας από τους στιχουργούς είναι ο Βασίλης ο Καράς και τιμή μου. Το οποίο είναι λαϊκότροπο κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε πάμε. Γι' αυτό λες άγνοια κινδύνου. Τώρα είπες το όνομα του Βασίλη Καρά και είναι λογικό να σε ρωτήσω ποια η σχέση, τι σχέση είχατε, πώς σε βοήθησε την καριέρα σου, πόσο μάλιστα όταν το πρώτο σου, ένα από τα πρώτα σου τραγούδια, φέρει την επιγραφή του αείμνηστου. Είναι πολύ δύσκολο να λέμε αείμνηστου, αλλά δυστυχώς συνέβη. Ο Βασίλης Καράς, όπως για μένα και για όλο τον κόσμο, νομίζω ότι είναι ένας μουσικός θρύλος, ο οποίος σε μένα συμμετείχε στιχουργικά στο πρώτο μου τραγούδι. Δεν τον ξέρω πάρα πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά ξέρω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε τους νέους καλλιτέχνες χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, του άρεσε να γεμίζει το ελληνικό πεντάγραμμο με νέες φωνές. Πες μου τώρα εσύ, τόσο ωραία κοπέλα, δέχεσαι φλερτ από κάτω καλή, από τις θαμόνες. Καλή, γιατί να μην δέχομαι. Γιατί και εμφανίσεις σου που βλέπω, που θα ζητήσω συγγνώμη που δεν έχω έρθει ακόμη κάποια στιγμή, το θέλω πάρα πολύ να σας δω και με τους δυο και με τον Πέτρο. Το κάποια στιγμή, άστε τα όριστα σε μένα. Όχι, τι χάει να δουλεύω κι εγώ και στις μέρες, απλά θα το επιδιώξω, γιατί βλέπω πολύ ωραία βιντεάκια, πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Όταν έγινε η εκδήλωση της Πάνικα, ήσουν μια πολύ όμορφη γυναικεία παρουσία. Είσαι σεξι γυναίκα, εκτός από λαϊκή ερμηνεύτρια. Το φλερτ πώς θα αντιμετωπίζεις, γιατί από κάτω θα το πω έτσι απλά λαϊκά, καψούρια μπόλικα. Γιατί είναι ζευγαρά. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει τα θέλω του και το ότι, ξέρεις, συναισθήματα υπάρχουν παντού. Θαυμασμού, έρωτα, καψούρας. Οπότε δεν μπορούσα να το σταματήσω αυτό και δεν θα ήθελα να το σταματήσω κιόλας. Υπάρχει η ελευθερία. Πες μου μία κίνηση ενός θαυμαστή που σε έφερε, όχι σε δυσκολία, σε αμηχανία. Δεν το περίμενες, ρε παιδί μου. Είναι το μοναδικό που θυμάμαι, έτσι που μου μένει, που πάνω στην πίστα προχωρημένη ώρα, υπάρχει λόγος που το λέω γιατί ξέρεις το ποτό ρέσεις φλέβες, δέχτηκα πρώτα σιγά μου από κάποιον, με καπάκι βέβαια, μη φαντάζεσαι με δαχτυλίδι. Άμα ήταν με δαχτυλίδι, όχι, καλέ, με μονόπερτο πολλών. Δεν γνωρίζω καλά εγώ, δεν είμαι έτσι. ναι. Μου λέει θα με παντρευτείς και ανέβηκε πάνω στην πίστα και γονάτισε. Λέω τι γίνεται εδώ τώρα, τι συμβαίνει, σταματάω το πρόγραμμα, γελάω, τον παίρνω σαν σοβαρά, τι, νιώθω απειλή, νιώθω, δεν ξέρω. Δέχτηκες ποτέ πρόταση, άμα έφτασες ποτέ, όχι, κοντά. Όχι. Όχι, όχι. Είσαι ακόμη αυτό που λένε, θέλω να ταξιδεύω να είμαι ελεύθερη και ωραία, Φλερτ όμως και στα social θα δέχεσαι. Ναι, σίγουρα, μα νομίζω η καθεμία ή ο καθένας στη θέση μου, κοίταξε, όταν είσαι κάτω από τα φώτα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο και πιο οι άνθρωποι που σε θαυμάζουν αισθάνονται περισσότερο την ανάγκη να σου εκφράζουν τα συναισθήματά και πιο, σου. Σε έχουν και πιο οικείο γιατί σε αγαπάνε. Σε βλέπουν συχνά, σε βλέπουν στα social, σε βλέπουν στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα σ' ακούνε, στα μαγαζιά που δουλεύεις, οπότε ξέρεις, τους βγαίνει. Να σε ρωτήσω, πώς σε βοήθησε η εμφάνισή σου να μπει στο χώρο? Γιατί κατά καιρούς που έχω κάνει συνεντεύξεις με συναδέλφους έχουν πει ότι ανοίγει πόρτα. Μετά είναι το δύσκολο να αποδείξεις ότι η πόρτα δεν άνοιξε μόνο για την εμφάνιση, αλλά και γιατί υπήρχε και το ταλέντο και η φωνή και η δουλειά. Εσένα σε βοήθησε να ανοίξεις οι πόρτες? Η εμφάνιση θεωρώ ότι είναι ένα συν, γιατί καλώς ή κακώς όλοι οι άνθρωποι κρίνουμε πρώτα με αυτό που βλέπουμε. Σε όλους τους τομείς. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που προσπάθησα εγώ είναι να δείξω με τη δουλειά μου, με τη φωνή μου, το αν αξίζει να υπάρχω, να εδρεωθώ και να μ' αγαπήσει ο κόσμος και να αγαπήσει και αυτό που κάνω. Mm-hmm. Σίγουρα η εμφάνιση παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν θα γκουγκλάρεις, ακούσε ένα τραγούδι και ή σου λένε για ένα καλλιτέχνη, θα γκουγκλάρεις, το πρώτο πράγμα που θα δεις θα είναι φωτογραφίες του. Οπότε είναι η πρώτη επαφή. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το βασικό και το κύριο χαρακτηριστικό από το οποίο μπορεί να πιαστείς και να κρίνεις ένα καλλιτέχνη. Σε φοβίζει το πέρας των ετών? Όχι. Και στο λέω πολύ σίγουρα, γιατί δεν έχω κανένα κόμπλεξη, δεν έχω κανένα
γενικά με τους αριθμούς, με τα κιλά μου, με το ύψος μου, με την ηλικία μου. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κάθε ηλικία είναι μοναδική. Εγώ αλλιώς ήμουν πέρσι, αλλιώς θα είμαι του χρόνου, αλλιώς σε 2 χρόνια. Και κάθε χρόνος μου προσφέρει πολλές βασικά εμπειρίες ζωής που τις γράφω στο βιβλίο μου που λέει ο λόγος σε εισαγωγικά. Οπότε δεν με φοβίζει. Ναι, αλλά επειδή είσαι μια τραγουδίστρια που υπερασπίζεσαι το ελαφριλοϊκό τραγούδι, κινείσαι στην πίστα, εμφανίζεσαι αρκετά σεξι θα πω, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες αναλογίες. Γιατί βλέπουμε ότι κατά καιρούς, βλέπουμε αυτό το ηλικιακό μπούλινγκ που δέχονται κάποιες συναδέλφες έσω επειδή έχουν περάσει 40-45 ή επειδή βάλανε κάποια... Πες μου λίγο δεν για αυτό. Δεν συμφωνώ, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι, στηρίζεται πάλι σε αυτό που λέγαμε πριν. Ο καθένας με ό,τι αισθάνεται ευτυχισμένος πρέπει να το κάνει. Είτε είναι το ντύσιμο, είτε είναι οι προσωπικές επιλογές, είτε είναι... Αυτό τον εκφράζει. Για ποιο λόγο μπορείς, ναι, αλλά πούμε... είναι και η εικόνα όμως, είπαμε. Και η εικόνα όταν είσαι πάνω στη σκηνή... Θα σου πω. Επειδή βλέπω κιόλας και ειδικά στο TikTok τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι... κράζουν, να το πω πιο λαϊκά. Βγάζουν τα αποθυμένα τους. Αυτή η οποία επέλεξε αυτό, είτε είναι η εμφάνισή της, είτε είναι τα προσωπικά. Μα αυτό είναι ευτυχισμένη. Από τη στιγμή που δεν σε εκφράζει εσένα, μην την παρακολουθείς, μην τον παρακολουθείς. Πώς φαντάζεσαι τι λέει ένα ζευγάρα μετά από κάποια χρόνια, με οικογένεια, με παιδιά. Είσαι της οικογένειας, θες να κάνεις δικιά σου οικογένεια. Ο θεσμός της οικογένειας μου αρέσει πάρα πολύ και με εκφράζει, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια η οποία ήταν δεμένη. Πόσα αδέλφια είστε, δεν ξέρω. Έχω έναν αδερφό. Ο οποίος δεν ασχολείται με μουσική. Ασχολείται με τη μουσική. Ασχολείται. Θα τον μάθει σύντομα. Είναι μικρότερό σου. Ναι. Άρα... Είναι 25 χρονών και είναι και αυτός, αρχίζει και μπαίνει και αυτός στο χώρο της μουσικής. Περίμενε, όταν θα σταθώ είναι ήδη σε αυτό. Ναι. Δηλαδή έρχεται ο αδελφός της Λένα Ζευγαρά σε λίγο καιρό με προσωπικό τραγούδι, με δικιά του δουλειά. Ναι. Πόσο βοήθησες εσύ? Δεν δέχεται και πολύ βοήθεια από μένα, να ξέρεις, γιατί έχει στο μυαλό του ότι θέλω, αν αξίζω ή το όσο αξίζω, να φανεί από τη δουλειά μου και όχι να με παρασύρει το όνομά σου. Ναι, αλλά κάποια στιγμή ένα ντουετάκι θα το ακούσουμε. Καλά, εννοείται. Ή το έχουμε έτοιμο. Όχι, δεν έχουμε όχι κάτι ακόμα έτοιμο, αλλά γιατί όχι, χαρά μου να τραγουδήσω με τον αδελφό. Πώς λέει ο αδελφός σου, σύστησέ τον μας λίγο. Ο Θοδωρής ο Ζευγαράς με το ίδιο επίπεδο. Ο Θοδωρής ο Ζευγαράς, λοιπόν, ανυπομονούμε να ακούσουμε τι... Ναι. Αν και αυτό το μήλο που έπεσε κάτω από τη μιλιά των Ζευγαραίων είναι καλό. Πόσα αδελφιά λοιπόν είστε? Δύο. Εσύ εγώ και ο αδελφός. Άρα μια οικογένεια που... Πολύ δεμένη, ναι. Δεμένη, η οποία ήρθε και η κόρη, ήρθε και ο γιος και έκλεισε. Ναι. Άρα είσαι και εσύ υπέρ της οικογένειας, ότι κάποια στιγμή θα ήθελες να κάνεις τη δικιά σου οικογένεια? Είμαι υπέρ της οικογένειας, γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος... Είναι δική μου άποψη, δεν είναι ολονών, δεν είναι αντικειμενική αυτή η άποψη. Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, φεύγει από την οικογένειά του και μετά ζητάει πάλι κάπου να καταλήξει. Το λιμάνι του που λέμε. Ναι, το οποίο το βρίσκεις καλώς ή κακώς σε μια, όχι εντελώς αγνή, αλλά λίγο πιο αγνής φύσης αγάπη, που είναι η οικογένεια, που δημιουργείς εσύ. Απλά επειδή εγώ θέλω πραγματικά να αφιερωθώ στο παιδί μου αύριο μεθαύριο ή στον σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, νομίζω ότι όλα έχουν το timing τους. Πώς βρίσκεις την καινούργια νομοθεσία που έρχεται για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία? Όπως σου είπα πριν, θεωρώ ότι δεν είναι βέβαια αντικειμενική άποψη, είναι υποκειμενική. Η ευτυχία ή το τέλος του καθενός ή το λιμάνι του καθενός είναι καθαρά υποκειμενικό. Η ευτυχία είναι υποκειμενική. Οπότε το τι με κάνει εμένα χαρούμενη, το τι με ολοκληρώνει, το τι κάνει εσένα, το τι κάνει το Χ, το τι κάνει τον Ψ, νομίζω ότι είναι καθαρά υποκειμενικό. Και πραγματικά. Και προσωπική του επιλογή. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος ευτυχισμένος με τις επιλογές του. Άρα δεν είσαι αρνητική, από ό,τι αντιλαμβάνω. Είμαι υπέρ του ο καθένας να είναι ευτυχισμένος. Να είναι ευτυχισμένος. Με ό,τι επιλέξει. Εσύ είσαι ευτυχισμένη αυτή την εποχή? Εγώ είμαι στα καλύτερά μου. Δεν μιλάω καλλιτεχνικά, μιλάω και προσωπικά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνεις κάποιες επεμβάσεις? Επεμβάσεις. Εξαρτάται το τι επεμβάσεις εννοείς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες επεμβάσεις οι οποίες σου αλλάζουν εντελώς το πώς είσαι πραγματικά σαν άνθρωπος, ενώ στην εμφάνισή σου.
Εντάξει, η ιατρική προχωράει, εξελίσσεται. Θα πω το πιο απλό. Μπότοξ, κάνεις. Δεν ξέρω, πώς με βλέπεις. Γιατί είναι το πιο απλό. Ξέρεις, πλέον όλες οι τραγουδίες λένε κάνω το baby botox, κάνω απλά botox. Ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο για μένα δεν είναι ντροπή να ασχολείσαι με οτιδήποτε πάνω σου. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί η ιατρική, και επειδή μίλησες για την πλαστική χειρουργική, εξελίσσεται και είμαστε, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν είσαι αρνητική στο μέλλον κάποια στιγμή. Γιατί αν όχι, χρειαστεί. Δεν ξέρω ακόμα αν το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι. Καλή, δροσερό νερό είσαι, κοριτσάκι. Άστα αυτά τώρα. Επίσης, είσαι μια τραγουδίστρια που βλέπουμε ότι και στο Instagram κάνεις κάποια εμπορικά, κάποιες διαφημίσεις και όλα. Είσαι υπέρ των διαφημίσεων να κάνουν οι καλλιτέχνες? Στις μέρες μας νομίζω ότι πλέον αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και επειδή οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές υπάρχουν συχνά μπροστά στα μάτια του κοινού, κάποιοι τα συνδυάζουν και με κάποιες διαφημίσεις. Το βλέπω και εγώ συχνά. Από εκεί και πέρα πάλι η καριέρα και η πορεία, γιατί η καριέρα δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι, είναι διάφορα, είναι διαφημίσεις, είναι το οτιδήποτε μπορεί να συνδυάσει. Είναι συνυφασμένη με πολλά πράγματα. Με πάρα πολλά, ειδικά όταν είσαι κάτω από τα φώτα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες με τους οποίους μπορείς να εμπλακείς. Ο καθένας επιλέγει στην καριέρα του τι του κάνει καλό, τι μπορεί επίσης να αναδείξει, τι μπορεί να τον αναδείξει και να αναδείξει, γιατί είπες για τις διαφημίσεις. Και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Παπακαλιάτης και λέει «Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά να παίξεις ένα σύριαλ δικό μου». Θα ανήσυχα τον Παπακαλιάτη, μπορεί να σου αρέσει κάποιος άλλος. Ναι. Τι κάνει, λέει ένα ζευγάρι. Τώρα με έπιασες αδιάβαστη. Τον γιατί Ανδρέα Γεωργίου. Πω, γιατί αυτή τη λέω διάφορο όνομα. Καλά κάνεις. Εν τω μεταξύ, μου αρέσουν και οι δύο πραγματικά. Είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν και έχω δει τις περισσότερες ταινίες τους. Με πιάνεις αδιάβαστη, γιατί είσαι ο πρώτος που μου κάνει αυτή την ερώτηση. Δεν την έχω ξαναδεχτεί. Έχω δεχτεί. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ, αγάπη. Ναι. Για πες μου, λοιπόν. Δεν ξέρω, γιατί. Δεν σου αρέσει, το θέλεις κάποια στιγμή, γιατί όχι. Είναι συνυφασμένα, είναι κοντά. Κάνετε βίντεο κλιπ, κατάλαβες το λέω. Παίρνετε ένα ρόλο στα βίντεο κλιπ. Έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστείτε. Επειδή όντως παίρνεις κάποιο ρόλο κάνοντας ένα βίντεο κλιπ ή ακόμα και αν θες και στη σκηνή, πάλι έχεις ένα ρόλο, έτσι. Δεν ξέρω, βέβαια εκεί πέρα μπαίνεις σε πιο δύσκολα, σε πιο βαθιά νερά, οπότε δεν ξέρω. Εκεί πρέπει όντως να έρθουν οι άνθρωποι που σε πλαισιώνουν και θέλουν το καλό σου και να σου πούν «Λένα ζευγαρά το έχεις, Λένα ζευγαρά δεν το έχεις, κοπέλα μου», οπότε δεν ξέρω. Οπότε τελειώνοντας αυτή η κουβέντα, για κάτι μια κουβέντα με τους ανθρώπους να γεύσουν, αν πρέπει. Πάντως, εγώ από την αντίδρασή σου κατάλαβα ότι μέσα σου υπάρχει. Ξέρεις, το χαμόγελο υπάρχει. Έφτασε μέχρι τα αυτιά. Καταρχάς έφτασε το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, γιατί ήταν απρόσμενη η ερώτηση. Έφτασε το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, γιατί πραγματικά αυτό που ζω πάνω στο stage, στο βίντεο κλιπ, ειδικά στα βίντεο κλιπ, που σου λέει ο σκηνοθέτης να είσαι πιο αυθόρμητη, να σκέφτεσαι αυτόν, να σκέφτεσαι εκείνον, πάλι μπαίνεις σε ένα ρόλο. Οπότε στην ουσία το ζω. Απλά με αυτό που λες μπαίνεις. Κατευθείαν στο κουκούτσι του ρόλου. Δεν υπάρχει. Δεν είναι το γύρω-γύρω το περίβλημα, είναι το μέσο. Τη Eurovision τη βλέπεις? Σου αρέσει? Αν την παρακολουθώ, έτσι. Ναι, αν την παρακολουθείς. Ή αν τη βλέπεις στο μέλλον, γιατί όχι. Βλέπουμε κατά καιρούς ότι υπάρχουν τραγούδια αρκετά έθνικα από χώρες που έχουμε δει, ακόμη και η Νορβηγία κάποια στιγμή χρησιμοποίησε μπουζούκι. Ναι. Τώρα μια σκανδιναβική χώρα με μπουζούκι, λαϊκό ηχόχρωμα. Περνάει από το μέλλον, γιατί εσύ βγαίνεις με μπαλέτο, βγαίνεις, χορεύεις, κάνεις σκηνή αριστερά-δεξιά, κάνεις χορογραφίες. Γιατί όχι? Είναι τιμή μου γενικά να εκπροσωπώ τη χώρα μου ή να εκπροσωπήσω κάποια στιγμή τη χώρα μου οπουδήποτε. Δηλαδή και από μικρή έπαιρνα μέρος σε διαγωνισμούς μαθηματικών, ξέρεις, τέτοια, ναι. Οπότε ασχολιόμουν. Το συγκεκριμένο δεν έχω δεχτεί κάποια πρόταση, ούτε το έχω σκεφτεί, γιατί θεωρώ ότι έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω σου. Δηλαδή, αν το έκανα ποτέ, έπρεπε να νιώθω πολύ πολύ σίγουρη για μένα, για το τραγούδι που θα χρησιμοποιήσω και να ήμουν και στην κατάλληλη φάση ψυχολογικά. Νομίζω ότι είναι τεράστια ευθύνη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι η πρώτη μας ραδιοφωνική κουβέντα είναι πάρα πολύ καλά, θέλω να σου πω. Να ευχηθώ καλή συνέχεια εδώ με τον Πέτρο Ιακωβίδη στη Θεσσαλονίκη.
Και όλα τα καλά. Και η υγεία. Και να είσαι πάντα έτσι με ένα φωτεινό χαμόγελο, βρε κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που σε είδα. Νομίζω ότι όντως πήγε πολύ καλά η πρώτη μας κουβέντα. Τώρα φοβάμαι για τη δεύτερη, να ξέρω. Θα είσαι πιο προετοιμασμένη, γιατί ξέρεις και την ερώτηση που πιάστηκε εξ αφήνης. Λοιπόν, Λένα Ζευγαρά, χίλια ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία με υγεία. Σε ευχαριστώ κι εγώ.